Κωνσταντίνα. Γεια σου, Κωνσταντίνα. Λοιπόν, θέλω να μου απαντήσει. Εγώ είμαι ο Ηλίας. Θέλω να μου πει, Κωνσταντίνα, αν πιστεύει ότι υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα. Μην τραβά το καλώδιο, εσύ βαρνιάρι. Και αν θα έκανε ποτέ ή αν έχει κάνει ποτέ κάτι με κάποιον κολλητό σου. Εγώ με την κοπέλα μου τώρα που είμαι, είμαστε φίλοι στην αρχή. Ταραράν, επίκαιρο θέμα. Νομίζω αυτό θέλει να σα το πει πιο πολύ. Με κολλητό μου, όχι. Με παρέα, ναι, έχω κάνει. Με παρέα, όταν λες με μεγάλη παρέα, δεν είναι 10-15 άτομα μαζί. Όχι, εννοώ. Με ένα άτομο από την παρέα. Να το πετύχαμε το top, εντάξει. Πέτυχα το top. Πιστεύω ότι υπάρχει. Δεν υπάρχει. Δεν έχει τύχει δηλαδή άλλες κοπέλες, ρε παιδί μου, να είσαι φίλος και να μην τις βλέπεις ερωτικά. Μας βλέπεις η κάμερα, δεν ξέρω τι να πω. Θα δει γυναίκα, να πεις παντόφλα. Όχι παντόφλα, ρε φίλε. Ναι, εγώ πιστεύω ότι υπάρχει. Σου τύχε ποτέ να έχεις κολλητό, φίλο, κάτι και να κάνεις κάτι? Σου έχει τύχει ποτέ με κάποιο φίλο σου να κάνεις τίποτα? Ναι. Γενικά, κοίτα. Πιστεύω αυτό το πράγμα, ας πούμε, είναι μονομερές. Δηλαδή, άμα είναι ωραία η άλλη, δεν θα την κοιτάξει κάπως. Οπότε εκεί πέρα χαλάει και η φιλία. Θες, δεν θες. Συμφωνείς και εσύ δηλαδή? Συν ένα. Έτυχε δηλαδή είσαι ποτέ με κάποια φίλη κολλητή να κάνεις τίποτα? Φίλη κολλητή, όχι. Όχι ποτέ. Δηλαδή, εσύ ό,τι συναντάς, μόνο πας κατευθείαν, μπα, μετά την κάνεις φίλη κατευθείαν. Ωραίος. Είδα, χτυπάω και έφυγα. Δηλαδή, υπάρχει φιλική σχέση μεταξύ άντρα και γυναίκα? Άμα υπάρχει φιλική σχέση, πώς μες μετά ότι με το φίλο μου εγώ έκανα ό,τι έκανα? Έτυχε, αλλά μπορείς να κάνεις πολύ. Έχω φίλο μου που τον έχω σαν... λες και είναι αδερφός μου. Μέχρι πρόσφατα πίστευα πως ναι, αλλά τελικά όχι. Έχεις φίλο κολλητό, κάτι που έγινε κάτι μεταξύ σας? Όχι. Τότε πώς το πιστεύεις? Δεν υπάρχει και μας δουλεύεις. Το ξέρω. Κοίτα. Στα φιλικά μπαίνουν τα καλύτερα γκολ, λένε. Νάτινα, νάτινα. Αλλά έχει τύχει να έχω φίλους, ναι, οι οποίοι γνωριζόμαστε από μωρά, ξέρω εγώ, παιδιά. Οπότε εκεί εντάξει, είναι θέμα συνήθεια, δεν το βλέπει αλλιώ τον άλλον. Ναι, όχι. Πάνω δεν πέρασε καλά εκείνη τη μέρα. Μπορεί. δεν ξέρει τι πιθανότητε τώρα. Πέρασε πολύ καλά. Α, πέρα τώρα το έχει για να το δει και να χαρίξει εγώ άνθρωπο ή να είχαμε να λέγαμε. Ναι. Εξαρτάται. Μου λες εξαρτάται σαν το τραγούδι. Από τι εξαρτάται? Εξαρτάται από το αν. Μα είναι πολύ ωραίο, ξέρω εγώ. Όχι, αν κάποιο από του δύο δεν νιώθει ότι είναι φίλο ο άλλο, όχι. Αλλά αν νιώθουν και οι δύο φιλικά, γιατί όχι. 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 Έχει κάνει ή έχει σκοπό να κάνει κάτι με κάποιο φίλο σου ή κολλητό? Άνετα. Θα κάνει. Και έκανα και θα έκανα ξανά. Ναι. Οπότε η μία υπάρχει, η άλλη δεν υπάρχει. Μπαμ μπαμ. Μπαμ μπαμ. Έχει τύχει ποτέ να έχεις φίλο ή κολλητό και να κάνεις κάτι μαζί του? Ναι. Σου έχει τύχει ποτέ με κάποιο φίλο ή κολλητό να κάνεις κάτι, να σου βγει ερωτικό? Όχι. Έχεις σκοπό να το κάνεις? Όχι. Άρα δεν έχεις ωραίους φίλους, με φανταστώ. Όχι, ωραίοι φίλοι μου είναι, αλλά εγώ τους φίλους μου τους βλέπω φίλους. Εσύ θα το ξανακάνεις? Δεν ξέρω, όχι. Μπορεί. Όχι με τον ίδιο? Με τον ίδιο σίγουρα όχι. Παλώσατε, μαλάκα θα φανταστώ. Τι σου έκανε, παλαμά πάλι, για πες μου, άνοιξε μου την καρδιά σου. Τι σου έκανε τον εμάλι? Τίποτα, μωρέ, εντάξει, απλά τελείωσε, βαρέθηκα. Α, ναι, μήπως δεν πέρασε καλά, ήταν λίγο. Δεν. Υπάρχει φιλία μεταξύ άντρα και γυναίκα? Όχι. Όχι. Είσαι κάθετο. Γιατί? Γιατί άμα πω ότι υπάρχει, πρέπει να το δικαιολογήσω και βαριέμαι. Οπότε σου λέω ότι δεν υπάρχει. Μπορείς να είσαι φίλη με έναν άντρα. Αλλά αν αυτός δεν νιώθει έτσι, μετά δεν το λες και πολύ φιλία. Τι θα έκανες σε αυτή την περίπτωση, θα τον έδιωχνες? Αν θα τον έδιωχνα από φίλο μου, όχι, θα το εξηγούσα ξεκάθαρα ότι δεν σε βλέπω ερωτικά και ότι... Είσαι πολύ καλό παιδί, αλλά δεν απαυτώνει σήμερα. Καταλάβαμε, εντάξει. Καταρχήν πιστεύεις ότι ο ΣΥΡΙΖΑ θα μπορούσε να είναι φίλος με τη Νέα Δημοκρατία? Μέρα με τη νύχτα. Μέρα με τη νύχτα, Μέρα με τη νύχτα. Μπορούν δύο κόμματα, δηλαδή, δύο κόμματα να είναι φίλοι? Ξέχασέ το. Δηλαδή βλέπει ερωτικά ένα στον άλλον? Όχι. Δηλαδή όλοι θέλουν να πηδήξουν ένα στον άλλον στην ουσία. Αυτό που γίνεται. Αν όσους δεν ξέρουν, ο άνθρωπος είναι ο γνωστός Καστανάς που τότε έκλεβε τον κόσμο. Έτσι, και για να σώσουν τον πλανήτη τον πιάσανε. Έτσι. Καρεμάλια. Πιστεύεις ότι υπάρχει. Τώρα στα σοβαρά, στο θέμα μας. Πιστεύεις ότι υπάρχει φιλία ανάμεσα στα άντρα και γυναίκα? Ξέχασέ το. Και αυτό να το ξεχάσω. Δεν υπάρχει περίπτωση. Ο καθένας κοιτάει την τσέπη του. Αν έχει λεφτά, όλοι σε αγαπάνε. Δεν έχει λεφτά, δεν σε αγαπάει κανένα. Δεν πάει να είσαι όμορφος, είσαι μοντέλο. Το χρήμα κυμαίνει, πάρε το χαμπάρι. Δηλαδή, άμα έχει λεφτά, δεν έχει φίλους. Τελείως. Είναι καθαρά μόνο για το χρήμα. Για το χρήμα. Μου έδωσε την καλύτερη απάντηση που έχω πάρει σήμερα. Και αυτή είναι αλήθεια. Και αυτή είναι αλήθεια. Να είσαι καλά.